Θέλω να μου πείτε πρώτα απ' όλα, τι είναι οι ραδιοσυχνότητες στην περίπτωση του καρκίνου. Οι ραδιοσυχνότητες. Να πούμε πρώτα τι είναι οι ραδιοσυχνότητες. Οι ραδιοσυχνότητες είναι συχνότητες από 30 έως 300 GHz. Είναι μια σύγχρονη μέθοδος η οποία καταστρέφει, κάνει εξάχνωση και καταστροφή του όγκου χωρίς να καταστρέφει τους γύρω ιστούς, τα ζωτικά όργανα τα οποία υπάρχουν. Να το πούμε λοιπόν απλά, καταστρέφει τα καρκινικά κύτταρα και όχι τα υγιή κύτταρα. Έτσι. Είναι στοχευμένη μέθοδος. Είναι στοχευμένη μέθοδος. Συνήθως εφαρμόζεται στο σηκώτη, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί και στο νεφρό, και στο σπλήνα, και στο οστεώδες οστέωμα και στο μη μικροκυταρικό καρκίνο του πνεύμονα. Πρέπει να πούμε εδώ ότι οι όγκοι του ύποτος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες μεγάλες. Είναι στους πρωτοπαθείς και στους δευτεροπαθείς. Οι πρωτοπαθείς είναι οι όγκοι οι οποίοι εξορμούνται από το ύπαρ, από το σηκώτη, και οι δευτεροπαθείς είναι οι μεταστάσεις οι οποίες έρχονται στο σηκώτη. Δηλαδή υπάρχει ένας όγκος σε ένα άλλο όργανο, παχύ έντερο, πνεύμονας, οτιδήποτε, και κάνει μετάσταση στο σηκώτη. Η εφαρμογή τους μπορεί να γίνει είτε λαπαροσκοπικά, η οποία είναι πρώτη επιλογή. Αν δεν μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί να γίνει με ανοιχτό χειρουργείο ή με τη βοήθεια του αξονικού τομογράφου. Υπάρχουν πάντως επιλογές. Αυτό είναι το βασικό. Υπάρχουν επιλογές. Με τη λαπαροσκοπική μέθοδο, παίρνουμε όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής μεθόδου, δηλαδή μια τραυματική μέθοδος, και με άμεση όραση βλέπουμε και τον όγκο με την κάμερα και την καταστροφή του όγκου, δηλαδή βλέπουμε εκείνη την ώρα όλα τα αποτελέσματα. Πάμε τώρα να δούμε και να εξηγήσουμε πώς ακριβώς λοιπόν εφαρμόζεται στο βίντεο αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα η λαπαροσκοπική μέθοδος σε ό,τι αφορά τις ραδιοσυχνότητες, κυρίως για το ύπαρ. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ένα άσπρο σημείο, γιατρέ, στο οποίο παραδίπλα έχει εισαχθεί ένα συγκεκριμένο εργαλείο μεταλλικό. Αυτό τι ακριβώς σημαίνει, εξηγήστε μας. Με τη λαπαροσκοπική μέθοδο, έχει εισαχθεί η βελόνα με τις ραδιοσυχνότητες πάνω στον όγκο. Αυτό το άσπρο είναι ο καρκίνος, είναι μετάσταση από το συγκεκριμένο από καρκίνο στομάχου. Άρα έχει προηγηθεί ένας καρκίνος στομάχου. Έχουμε λοιπόν μετάσταση τώρα στο σηκώτη όπου βλέπουμε ότι γίνεται η επέμβαση. Και αυτό το λευκό σημείο είναι ο καρκίνος. Είναι γιατί ο καρκίνος. Το σηκώτη είναι κόκκινο. Είναι κόκκινο. Μάλιστα. Αυτό, επειδή το έχω χειρουργήσει εγώ και το στομάχι, έχει χειρουργηθεί πριν 3 χρόνια για καρκίνο στομάχου. Έχει γίνει σχεδόν ολική αφαίρεση του στομάχου, και μετά από 3 χρόνια εντοπίστηκε αυτή η μετάσταση. Έγινε ο καυτηριασμός, έχουν περάσει περίπου 4 με 4,5 χρόνια και ο άνθρωπος είναι μια χαρά. Τώρα, υπάρχει περιορισμός και αν ναι, ποιος είναι αυτός σε ό,τι αφορά τα σημεία των επεμβάσεων που μπορούν να γίνουν, ειδικά ας πούμε, για το σηκώτη, μιας και μπορεί να μην υπάρχει μόνο μία αιστεία του καρκίνου, μπορεί να είναι περισσότερες οι αιστείες αυτές. Άρα λοιπόν, ποιος είναι ο περιορισμός και αν υπάρχει περιορισμός. Εμείς πρέπει να διαφυλάξουμε το 60% του ύπατος. Διότι να μην έχουμε προβλήματα όσον αφορά τη λειτουργία του ύπατος. Υπάρχουν κάποια στάνταρ, κάποιες εξετάσεις οι οποίες κάνουμε και βλέπουμε πριν το χειρουργείο και βλέπουμε τη λειτουργικότητα του ύπατος. Αν δεν έχει επηρεαστεί η λειτουργικότητα, βλέπουμε μετά πόσες βλάβες υπάρχουν. Λογικά, μικρές βλάβες των 2 εκατοστών δεν μπορεί να καταστρέψουμε πάνω από 3 βλάβες. Ανασυνεδρία ή συνολικά. Ανασυνεδρία. Το ερώτημα είναι βεβαίως εάν αυτή η μέθοδος εφαρμόζεται μεμονωμένα ή πάντα σε συνδυασμό με άλλες μεθόδους και αγωγές, όπως για παράδειγμα χημειοθεραπείες, τυχόν ακτινοβολίες ή κάτι άλλο. Όπως προείπαμε, οι ραδιοσυχνότητες είναι μια στοχευμένη μέθοδος. Ο καρκίνος είναι μια γενικευμένη νόσος. Όλες οι μέθοδοι πρέπει να χρησιμοποιούνται. Και η ακτινοθεραπεία όπου χρειάζεται, και η ορμονοθεραπεία όπου χρειάζεται, και η χημειοθεραπεία όπου χρειάζεται, και οι ραδιοσυχνότητες, όλα.
Το ερώτημα... Και πρωτίστως, ναι, βέβαια, και η χειρουργική θεραπεία, η οποία είναι η πρώτη. Είστε και γενικός χειρουργός άλλωστε, οπότε δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε αυτό. Ξέρετε κάτι, όταν κάποιος μιλάει για τέτοιου είδους τεχνικές, πρέπει να γνωρίζει, μιας και είναι πολύ κρίσιμα τα αποτελέσματα που μπορεί να προκύψουν, ποια είναι τα πλεονεκτήματα και ποια είναι τα μειονεκτήματά της. Και θέλω λίγο να αναφερθούμε σε αυτά. Μπορεί να γίνει εξάχνωση του όγκου, ναι, και μετά να γίνει εκτομή λαπαροσκοπικά. Να, α, να ακολουθεί σε δεύτερο λοιπόν στάδιο. Στον ίδιο χρόνο. Παράλληλα. Παράλληλα. Και να αφαιρεθεί όγκος. Υπάρχουν όλα τα πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής. Δηλαδή, αν θέλετε να τα αναφέρετε κιόλας, ναι. Δηλαδή, μηδαμινή απώλεια αίματος, γρήγορη ανάρρωση, λιγότερος πόνος, αποκατάσταση. Γρήγορη αποκατάσταση.